Με την επίσημη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας στις 21 Μαΐου, όπως έγινε γνωστή μέσα από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, η συμμετοχή έφτασε στο 60,94%, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι η θριαμβεύτρια με ποσοστό 40,79% και 146 έδρες, αφήνοντας δεύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διαφορά 20,72 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 11,46% και 41 έδρες. Τέταρτο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,23% και 26 έδρες και πέμπτη Ελληνική Λύση με 4,45% και 16 έδρες. Καλεσμένος στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στον Δέλτα FM 102,3 ο αναλυτής Βασίλης Τσιρτσίδης τόνισε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας ήταν σαρωτική, ενώ όσον αφορά τις δεύτερες εκλογές είπε ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, διευκρινίζοντας ότι είναι εκλογές από την αρχή. Παντού κράτησε δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ότι ήταν η λογική του ότι εγώ σας δίνω μια σταθερότητα, έκανα αυτά, πάω στα επόμενα και αυτό μάλλον πέρασε και ήταν παντού σε όλη την Ελλάδα ένας κοινός παρονομαστής. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά κομμάτια. Εγώ βέβαια λέω ότι οι εκλογές περάσανε, έρχονται οι επόμενες. Ξανά από έτσι. Την αρχή. Οι εκλογές... Όλα τα κόμματα έτσι. Πάλι θα γίνουν αιτήσεις για νέα κόμματα, πάλι θα προσπαθήσουν να μπουν οι Έλληνες, όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Απλώς επειδή θυμίζει λίγο. Γι' αυτό να το διευκρινίσουμε, τις ευρωεκλογές, 24% είχε πάρει ο κ. Τσίπρας, ή το ΣΥΡΙΖΑ, στις ευρωεκλογές και μετά πήρε 31,53. Ναι. Το σκηνικό όμως δεν είναι το ίδιο. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υπέστη μια πολύ βαριά ήττα. Προφανώς δεν μπορεί να παραιτηθεί ο κ. Τσίπρας τώρα, γιατί υπάρχει μια άλλη εκλογική αναμέτρηση. Βέβαια. Έχουν φύγει πάρα πολλά σημαντικά στελέχη εκτός της λίστας και ακόμα περισσότερα, αν διατηρήσει αυτό το ποσοστό, θα σας το πω σε λίγο. Ποια είναι τα σενάρια. Οπότε, γιατί να τρέξουνε, βλέποντας ότι υπάρχει και μια ιτοπάθεια, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω να ανεβαίνει και πάρα πολύ. Ενδεχομένως να ανέβει κάποιες μονάδες, ναι. Αλλά δεν το βλέπω. Το κλίμα από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η πολεμική μεταξύ των στελεχών της Κουμουνδούρου και της Χαριλάου Τρικούπη, όπως ξεδιπλώνεται στα τηλεοπτικά πάνελ, φανερώνουν πως η σύγκρουση μεταξύ των δύο κομμάτων θα είναι σφοδρή. Στο ΠΑΣΟΚ επιθυμούν να αναβιώσουν τον διπολισμό, όπως αποτυπώθηκε από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2009. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να αφήσουν να αιωρείται πως απειλείται η ηγεμονία που έχουν κατακτήσει στο πεδίο της κεντροαριστεράς. Για το ίδιο το κόμμα είναι πολύ βαρύ, γιατί αναδύεται ναι μεν ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο, εντάξει, πολλοί διαφωνούν για τον αρχηγό του σε πολλά πράγματα, αλλά αναδύεται μια νέα δύναμη σιγά σιγά. 8% ναι. Δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Και φτάνοντας σε ένα κομμάτι του 14-15% το ΠΑΣΟΚ και μένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί κοντά, και έχοντας μπροστά μια τετραετία, αυτό αλλάζει πολλά. Ούτως ή άλλως είναι πάνω από 200 έδρες. Σύνολο. Το σύνολο των δύο δυνάμεων. Το άλλο πάλι που νομίζω τώρα ότι έχουν πάρει δεδομένα και έχουν πλέον νομιμοποιηθεί οι εταιρείες και έχουν πάρει και δεδομένα. Άρα δεν θα πέσουν και πολύ έξω, θεωρώ, την επόμενη φορά. Θεωρώ. Τώρα θα φανεί. Κάποια στιγμή, στις 5 ώρα το απόγευμα, μια εφημερίδα τέλος πάντων αριστερών τάσεων βγήκε και είπε ότι τα exit poll είναι λάθος, γιατί ένας στους 1,5 στους 2, όχι ένας στους 2,5 δεν απαντάει στα exit poll. Άρα περιμένετε. Ναι. Δηλαδή είχαμε και κάποιους από την αξιωματική αντιπολίτευση, περιμένετε, δεν είναι αυτά τα πολιτικά. Περιμένετε. Και είχαμε το 80% στα χέρια μας.